Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα τελειώσουμε το λήμα έλεγχος. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Άγιος Ιωάννης μας είχε μιλήσει εκτενέστατα για τον έλεγχο. Μας είπε ότι ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Μας είπε ότι ο πικρός λόγος είναι αφόρητος στους πονεμένους, ο έλεγχος δηλαδή. Μας είπε ότι ο ένοχος όταν κατηγορείται, όταν ελέγχεται δηλαδή, γίνεται επιθετικός. Ο πολύ αυστηρός έλεγχος μας είχε υπενθυμίσει οδηγεί στην απόγνωση. «Όλοι με δυσαρέσκεια», μας είπε ο Άγιος, «δεχόμαστε τους ελέγχους και τις συμβουλές». Στη συνέχεια μας είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα του ελέγχου. «Είναι απαραίτητος», μας είπε ο έλεγχος. Μας εξέθεσε γιατί είναι αναγκαίος, αλλά και πότε είναι αναγκαίος και σε ποιους είναι αναγκαίος. Ακόμα και όταν προκαλεί αντιδράσεις, μας είπε, «δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε». Είναι δηλαδή ο έλεγχος απαραίτητος όσο και αν στοιχίζει. Είναι καθήκον και δείγμα αγάπης και φιλίας αληθινής ο έλεγχος. Τα μικρά σφάλματα, μας υπενθύμισε, όταν παραβλέπονται γίνονται αιτία μεγάλων σφαλμάτων. Η αποφυγή του ελέγχου οδηγεί και άλλους στην παρανομία και χωρίς τον έλεγχο χειροτερεύει το κακό. Να γίνεται όμως με μέτρο, μας είπε, γιατί αλλιώς ο έλεγχος σκληρύνει. Ο δισταγμός επίσης στον έλεγχο, μας είπε, ότι ενθαρρύνει τον ένοχο. Η αποφυγή ζημιώνει και μαθητή και δάσκαλο, και παιδαγωγούμενο και παιδαγωγό. Όταν οι δάσκαλοι, μας είπε, και οι άρχοντες στερούνται αρετής και δεν ελέγχονται, όλα τα πράγματα καταστρέφονται. Ο έλεγχος χρειάζεται και στον ενάρετο άνθρωπο. Και η έλλειψη ελέγχου είναι πηγή αναταραχής. Ο έλεγχος, μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, μας βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να ελέγχουμε και τους ισχυρούς. Στη συνέχεια ο Άγιος μας υπέδειξε πότε δεν ενδείκνυται ο έλεγχος. Ο έλεγχος, μας είπε, δεν καρποφορεί στους πονεμένους. Επίσης μας είπε ότι όταν πρόκειται για προσωπικές προσβολές πρέπει να τις παραβλέπουμε. Όταν όμως προσβάλλονται άλλοι, μπορούμε να ελέγξουμε αυτόν που τους προσβάλλει. Μας είπε ο Άγιος ότι είναι ανώφελο να ελέγχουμε τους διεστραμμένους ανθρώπους. Στους ανέστητους δεν στοιχίζει ο έλεγχος, μας είπε, αλλά η τιμωρία. Οι παρατηρήσεις στο μεθυσμένο, μας υπενθύμισε, πρέπει να γίνονται όταν ανανύψει. Πρέπει, στη συνέχεια, μας λέει να δεχόμαστε τους ελέγχους που μας κάνουν οι άλλοι. Όταν σφάλουμε δηλαδή, να δεχόμαστε και εμείς πρόθυμα τον έλεγχο, γιατί είναι χρήσιμος. Και αυτή η αποδοχή από εμάς του ελέγχου μαρτυρεί ωριμότητα. Είναι αφροσύνη να μην δεχόμαστε τις παρατηρήσεις αυτών που προσπαθούν να μας διορθώσουν. Να δεχόμαστε τους ελέγχους και να τους επιδοκιμάζουμε όταν απευθύνονται δίκαια σε άλλους. Επίσης μας είπε ότι να μην διστάζουμε να ελέγχουμε, αλλά ούτε και να δυσφορούμε όταν ελεγχόμαστε. Ο έλεγχος δεν είναι φορτικός, αλλά είναι δείγμα αγάπης.
και όταν αποβλέπεις τη διόρθωση δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης μας μίλησε για τη στάση του ελέγχοντος και του ελεγχομένου. Μας είπε ότι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι δέχονται τον έλεγχο ευχάριστα και ο έλεγχος όταν τον δεχόμαστε είναι λυτρωτικός. Οι μαθητές μας είπε πρέπει να δέχονται τον έλεγχο των δασκάλων, να τον δεχόμαστε ευγνωμόνος τον έλεγχο. Να επιζητούμε, μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, τον έλεγχο των δικαίων. Ζημιώνεται, μας είπε, όποιος δεν δέχεται συμβουλές και ελέγχους και από απλοϊκούς ακόμη ανθρώπους. Πρέπει να αποδεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τους δίκαιους ελέγχους, μας είπε. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιωάννης μας εκθέτει τις ωφέλειες από τον έλεγχο. Μας λέει γιατί είναι ωφέλιμος και μας υπενθυμίζει τις ωφέλειες από την επίπληξη του Χριστού στους μαθητές του. Μας λέει θα λέμε όσα ωφελούν έστω και αν ενοχλούν. Ο έλεγχος εμποδίζει το κακό να χειροτερέψει. Πικραίνει αλλά θεραπεύει. Ο έλεγχος των κακών προφυλάσσει τους καλούς. Φέρνει υγεία πνευματική. Η ντροπή που νιώθουμε από τον έλεγχο είναι αρχή διορθώσεως. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει αρχή διορθώσεως, μας είπε. Όταν γίνεται με πραότητα ο έλεγχος, αλλά και ταπείνωση, δεν προσβάλλει, αλλά αγγίζει την ψυχή. Στη συνέχεια ο Άγιος μιλάει μέσα από τα κείμενά του για το χρόνο αλλά και τη διάρκεια του ελέγχου. Πότε θα ελέγχουμε τους οκνηρούς, μας είπε. Οι δάσκαλοι επίσης, μας είπε, έχουν δικαίωμα να κρίνουν και να ελέγχουν, αλλά στον κατάλληλο καιρό και με πόνο. Ο έλεγχος, μας είπε, πρέπει να είναι σύντομος. Στη συνέχεια ο Άγιος στις προηγούμενες εκπομπές μας μίλησε για τα κίνητρα του ελέγχου. Αποβλέπεις την πρόληψη της παρεκτροπής. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση μερικών που ελέγχουν για να διαπομπεύουν. Μας το επενθύμισε και αυτό ο Άγιος. Μετά μας μίλησε για τον παιδαγωγικό έλεγχο. Μας είπε ότι ο έλεγχος είναι τέχνη. Πρέπει να γίνεται με διάκριση. Να γίνεται με μέτρο. Η επίπληξη δηλαδή να είναι μετρημένη. Και οπωσδήποτε πρέπει να συνδυάζουμε την επίπληξη με την καλοσύνη. Η καλοσύνη, μας είπε, μπορεί να συνδυάζεται με την επίπληξη. Ο έλεγχος να γίνεται με αγάπη και πόνο. Να ελέγχουμε τα παιδιά με αγάπη και συγκατάβαση. Ο έλεγχος δηλαδή να είναι φιλάνθρωπος και να διορθώνουμε με υπομονή. Ο έλεγχος επίσης να γίνεται με λεπτότητα και να τον ακολουθούν ενθαρρυντικά λόγια. Η διόρθωση αυτών που έχουν παρεκτραπεί, αλλού μας είπε, δεν γίνεται με οργή, αλλά με επιοίκεια. Για να γίνει δεκτός ο έλεγχος πρέπει πρώτα να ενθαρρύνουμε και να παρηγορούμε. Να ακολουθείτε, πάλι μας υπενθύμισε ο έλεγχος από γλυκά λόγια, να γίνεται μαλακά. Έτσι είναι αποτελεσματικός, μας είπε ο έλεγχος, όταν γίνεται με επιοίκεια. Επίσης, σε περίπτωση που ελέγχουμε ένα παιδί, μας είπε ο Άγιος ότι είναι χρήσιμο να βρίσκουμε τα ελαφρυντικά του παιδιού. Πρέπει να γίνεται ο έλεγχος με συμπάθεια και ιδίως σε αυτούς που καταβάλουν προσπάθεια, πρέπει να αφαιρόμαστε με συγκατάβαση. Ένας άλλος λόγος, μας είπε, για τον οποίο πρέπει να είμαστε συμπαθείς στον έλεγχο, είναι γιατί είμαστε και εμείς ένοχοι σε πολλά. Και έτσι πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο με συμπάθεια αλλά και με πραότητα. Εξάλλου, μας είπε, είναι ισχυρότερη η επίπληξη
που γίνεται με ήπιο τόνο. Μας είπε επίσης ο Άγιος ότι μετά τον έλεγχο καλό είναι να γίνεται ένας ήπιος διάλογος. Δηλαδή, μετά τον έλεγχο και την τιμωρία χρειάζεται ένας ήπιότερος τρόπος. Θα προχωρούμε ήρεμα, μας είπε. Πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδος μεθόδευσης του ελέγχου. Να συνδυάζεται με δάκρυα και εκδήλωση πόνου. Να συνδυάζεται με τη συμβουλή. Να γίνεται ο έλεγχος ιδιαιτέρως. Ο έλεγχος επίσης να μην είναι ενοχλητικός. Είναι προτιμότερος, μας είπε, ο έμεσος έλεγχος που δεν θίγει. Επίσης, ο έλεγχος γίνεται ηπιότερος όταν είναι αόριστος και δεν κατονομάζεται ο ένοχος. Να ελέγχουμε, μας παροτρύνει ο Άγιος, έμεσα τους διεφθαρμένους, για να μην είναι σκληρός ο έλεγχος. Ο απρόσωπος έλεγχος, μας είπε, διορθώνει, χωρίς να πληγώνει και να εξοργίζει. Όταν είναι απρόσωπος ο έλεγχος, ο καθένας από τους ακούντες κάνει κατά συνείδηση τις επιλογές του. Πρέπει δηλαδή, μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ο έλεγχος να γίνεται με τέτοιο ανώδυνο τρόπο, χωρίς καν να τον υποπτεύεται ο ένοχος. Είναι αποτελεσματικός όταν δεν τον αντιλαμβάνεται και δεν θίγεται ο ελεγχόμενος. Τότε είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος, μας είπε. Ο έλεγχος πρέπει να οδηγεί σε αυτοσυναίσθηση. Επίσης πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από παρηγορητικά λόγια. Επίσης πρέπει να επιτρέπουμε την κρίση σε αυτούς που ελέγχουμε. Και οι επιπλήξεις μας πρέπει να γίνονται ήρεμα και τμηματικά, σιγά σιγά δηλαδή. Και για να μην είναι φορτικός, μπορεί ο ελέγχον να παραδέχεται και τη δική του αδυναμία. Να ελέγχουμε, μας υπενθύμισε, έστω και αν δυσαρεστούμε. Στη συνέχεια μας εξέθεσε πώς να ελέγχουμε. Για παράδειγμα, μας είπε, αντί να ελέγχουμε, καλύτερα να αναθέτουμε καθήκοντα. Να ελέγχουμε, μας είπε, με δισταγμό, για να μην πληγώνουμε. Επίσης μας είπε ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε αυτούς που μας εχθρεύονται. Μας είπε επίσης ότι ελέγχοντας τους δυνατούς, διορθώνουμε τους αδυνάτους. Μερικές φορές μας είπε καλόν είναι να επικαλούμαστε και το αξίωμα του ενόχου. Μας είπε επίσης ο Άγιος ότι πρέπει να απειλούμε, χωρίς όμως να οδηγούμε στην απελπισία. Ο κατηγορούμενος, μας υπενθύμισε, όταν δεν υπάρχουν μάρτυρες της πράξεώς του είναι θρασής. Στους υστερούντες, επίσης διανοητικά, μας προτρέπει ο Άγιος να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης πρέπει να επιμένουμε και να συνεργαζόμαστε και με άλλους για τη θεραπεία του πτέσαντος. Επίσης, είναι δυνατόν ένας έλεγχος να μπορεί να γίνεται σε ορισμένα άτομα, αλλά να αποβλέπει στη διόρθωση του λαού. Πρέπει πριν από τον έλεγχο να επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού. Στη συνέχεια, ο Άγιος αφιέρωσε πολύ χρόνο για να μας πει ότι πρέπει ο έλεγχος να συνδυάζεται με τον έπαινο. Μας έδωσε πολλά παραδείγματα. Ο Απόστολος Παύλος, μας υπαρχίζει με επένους για να κάνει προθυμωτέρους τους χριστιανούς να δεχτούν τον έλεγχο. Ο πρόδρομος συνδύαζε τον έλεγχο με τον έπαινο, μας είπε, αλλά και πολλά άλλα παραδείγματα μας ανέφερε. Στη συνέχεια μας μίλησε για το πότε επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος. Ο έλεγχος, μας είπε, μπορεί να γίνει και με ένα αυστηρό βλέμμα. Οι αδιάντροποι, μας είπε, πρέπει να ελέγχονται απότομα. Στη συνέχεια μας μίλησε για τον έλεγχο του εαυτού μας. Ο ελέγχον, μας είπε, να μην λησμονεί τα δικά του ελαττώματα. Ο έλεγχος γίνεται ευπρόσδεκτος όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας και όχι τον ένοχο. Να ελέγχουμε και τον εαυτό μας, μας είπε. Στη συνέχεια αφιέρωσε πολύ χρόνο να μας παραθέσει τους ελέγχους του Θεού Πατέρα και του Χριστού.
μας ανέφερε εφερυπήν τον τρόπο που έκαμε τον έλεγχο ο Θεός στον Αδάμ. Και ο τρόπος αυτός μας έδειξε τον τρόπο των ελέγχων. Επίσης μας είπε ότι ο Χριστός δεν ήταν αυστηρός στον έλεγχο. Ο σκοπός του ήταν να διδάξει. Ο Χριστός απέφευγε τη διαπόμπευση. Ο Χριστός δεν ξεσκεπάζει τους ενόχους. Και αυτό το κάνει για να διορθωθούν μόνοι τους. Δεν ελέγχει φανερά ο Χριστός, αλλά έμεσα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιωάννης μας μίλησε για τον αντιπαιδαγωγικό έλεγχο. «Βλάπτει σε όλες τις περιπτώσεις η αμετρία», μας είπε. «Γίνεται δεκτός ο έλεγχος όταν δεν είναι φορτικός και είναι πολύ αρνητικά τα αποτελέσματα της σκληρής επιπλήξεως. Δεν πρέπει να είναι φορτικός, είπαμε και σκληρός. Επίσης, ο σκληρός έλεγχος κάνει τον εχθρό νοθρότερο. Επίσης, μας είπε, ο έλεγχος είναι βαρύς όταν κάνουμε συγκρίσεις με εναρέτους. Ο αυστηρός έλεγχος αποθρασύνει», μας είπε. «Να μην είναι οξύς ο έλεγχος και συνεχής, διότι πρέπει να ελέγχουμε χωρίς να πληγώνουμε. Οι επιπλήξεις μας να γίνονται ήρεμα και τμηματικά. Γίνεται ανεκτός όταν δεν γίνεται με εξουσιαστικό τρόπο, αλλά με πατρική αγάπη. Ο θυμός», μας είπε, «θολώνει την κρίση και με τον ήρεμο έλεγχο οδηγούμε τον έλεγχο στην αυτοσυναίσθηση. Να ελέγχουμε με επιοίκεια για να μην προσβάλλουμε», μας ξαναθύμισε. Ο έλεγχος, μας είπε, «δεν πρέπει να είναι πικρός. Υποφέρεται εύκολα όταν γίνεται ιδιαιτέρως, αλλά είναι πολύ προσβλητικός όταν γίνεται δημόσια. Και αυτή η διαπόμπευση», μας είπε, «οδηγεί στην αδιαντροπιά. Η διαπόμπευση του ενόχου τον οδηγεί σε απόγνωση. Ο δάσκαλος», μας είπε, «παιδαγωγεί και διορθώνει, δεν διαπομπεύει ούτε καταναγκάζει. Να μην κοινοποιούμε για αυτό το λόγο τα σφάλματα των άλλων». Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, πώς και γιατί ο δημόσιος έλεγχος δυσκολεύει τη θεραπεία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, «Το αδημοσίευτον των ελέγχων ευκολοτέραν ποιήσει την θεραπείαν. Μη δάκνομεν, μη δεκατεσθείωμεν τα αλότρια τραύματα. Μη τας μοιείας μη μισόμεθα, αλλά τας μελίτας ζηλώσομεν. Εμοιείε, της τραύμας συνεγκαθέζονται και δάκνωσιν. Εμέλητε, της άνθεσιν εφύπτανται. Δια τούτο αύτε μεν κυρία πυγνίουσιν, εκείνε δε νοσήματα επάγουσι, εις αν επικαθεστώσει σώμαση, και εμέν εις ήβ δελικτέ, εδέ ποθηνέ και επίδοξη, και ημί στήνιν το λιμόνι της αρετής των Αγίων επιπτύνε, την ψυχήν παρασκευάσομεν και συνεχώς την ευωδίαν των παρεκκίνης κατορθωμάτων ανακοινόμεν, τα δε τραύματα μη δάκνομεν των πλησίων». Δηλαδή, μας είπε ο Άγιος, «Οι έλεγχοι που γίνονται ιδιαιτέρως και όχι δημόσια κάνουν ευκολότερη τη θεραπεία. Ας μη δαγκώνουμε, ούτε να κατασπαράζουμε τις ξένες πληγές. Ας μη μιμηθούμε τις μύγες, αλλά ας ζηλέψουμε τις μέλισσες. Οι μύγες κάθονται επάνω στα τραύματα και τσιμπούν, ενώ οι μέλισσες πετούν πάνω στα λουλούδια. Γι' αυτό οι μεν μέλισσες φτιάχνουν κυρίθρες, ενώ οι μύγες μεταδίδουν αρρώστιες, σ' όποια σώματα κι αν καθίσουν. Έτσι εξηγείται γιατί οι μύγες είναι συχαμερές, ενώ οι μέλισσες είναι ζηλευτές και ονομαστές. Και εμείς λοιπόν ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας να πετάξει πάνω από το λιβάδι της αρετής των Αγίων και ας ανακοινούμε συνεχώς την ευωδιά των κατορθωμάτων τους και ας μην ερεθίζουμε τις πληγές των αδελφών μας. Ούτε να δημοσιεύουμε τον έλεγχο, αλλά ούτε και να τον παραλείπουμε». Λέει ο Άγιος, «Ούτε φανερός αυτόν τον Ιούδαν ήλεγχεν επί πάντων, ώστε μίαν εσχυντότερον αυτόν εργάσαστε, ούτε παρεσιώπα, ή να μην νομίζον λανθάνην
αδεώς επιχειρεί την προδοσίαν, αλλά συνεχώς έλεγεν «Είσαι ξημών, παραδώσι με». Ου μεν τη φανερών αυτών καθίστη. Ήλεγξε διηνεκώς τα απόρριτα αυτού βουλεύματα, ελέγχον δε ούκε δημοσίευε. Τους πόδας αυτού μετά τον άλλον ένυψεν, αλλούς αυτών και τραπέζισε κοινώνησεν, ουδέ νου μικρών ή μέγα ενέλειπεν. Ο δε εκών έμεινεν αδιόρθωτος. Δηλαδή, ούτε φανερά και μπροστά σε όλους τον έλεγχε τον Ιούδα, για να μην τον κάμει περισσότερο αδιάντροπο, ούτε αποσιωπούσε το σκοτεινό σχέδιό του, για να μην νομίζει ότι του διαφεύγει την προσοχή και επιχειρήσει χωρίς φόβο την προδοσία, αλλά συνεχώς έλεγε «Ένας από σας θα με παραδώσει στους εχθρούς μου». Αλλά όμως δεν τον φανέρωνε. Έλεγχε συνεχώς τις απόκριφες σκέψεις του, αλλά ενώ τις έλεγχε δεν τις φανέρωνε. Ένυψε τα πόδια του μαζί με τα πόδια των άλλων μαθητών, για να τον κερδίσει έφαγε μαζί του στο ίδιο τραπέζι και δεν παράλειψε καμιά ενέργεια, μικρή ή μεγάλη. Εκείνος όμως παρέμεινε θεληματικά αδιόρθωτος. Δεν πρέπει να διαπομπεύουμε τους ενόχους, έστω και αν μένουν αδιόρθωτοι. Λέει «Και ουδέ τούτο ενέτρεψε το μέχρι σε σκάτης ημέρας, μη θελήσε αυτόν παραδειγματίσε. Τούτο και ημάς δίπι ειν και μη εκπομπεύειν τα των συνόντων αμαρτήματα κάναν ιάτος έχωση». Δηλαδή, ούτε αυτό το έκαμε, τον Ιούδα δηλαδή να ντραπεί, το ότι δηλαδή μέχρι την τελευταία ημέρα της προδοσίας δεν θέλησε ο Χριστός να τον εκθέσει. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, να μην κοινολογούμε με σκοπό τη διαπόμπευση τα σφάλματα αυτών που μας συναναστρέφονται και όταν ακόμη μένουν αδιόρθωτοι. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, και την τελευταία καταχώρηση του συγγραφέα για τον έλεγχο. Περί του ότι πρέπει να ελέγχουμε χωρίς να κατακρίνουμε, γιατί τότε και ο κατηγορούμενος γίνεται αδιάντροπος και ο ακούων χειρότερος. Μη κρίνετε φυσήν ή να μη κριθείτε. Επί και ο τελώνην κατηγορών κατεδικάζετο και τη γέα λυθή κατηγορών εκείνου. Τι ούν, αν ή της θρασής και μυαρός φυσήν, ου διορθωτέων αυτών ουδέ ελεγκταίων ημίν, ελεγκταίων και διορθωτέων ούτω δε ως έμπροσθεν ύπων. Εάν δε ονειδίζων τούτο ποιείς, ώρα μη των φαρισαίων εκείνων μιμούμενος τα εκείνου πάθης. Ουδέν γάρεν τεύθεν γίνεται κέρδος, ου σύ το λέγοντι, ου και εκείνο το ακούοντι, ου το κατηγορουμένο, αλλο μεν ανεσχυντότερος γίνεται, έως μεν γάρ λανθάνει και εδίσθε είδεν. Επιδάν δε γέννηται δήλος και καταφανής και τον εντεύθεν εκβάλλει χαλινών, ο δε ακούων πάλιν μιζόνος βλαβήσεται. Αν τε γάρ κατορθώματα συνείδιε αυτό, φυσάτε τε σε τέρου κατηγορίες ογκούμενος. Αν τε αμαρτήματα, προθυμότερος εις πονηρίαν καθίσταται. Αυτός τε ο λέγον πάλιν και παρά το ακούοντι πονηράν λείψετε δόξαν και τον Θεόν μιζόνος καθεαυτού παροξηνεί. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση «Μην κατακρίνετε», είπε ο Κύριος, «για να μην κατακριθείτε κι εσείς από το Θεό». Καθώς και ο Φαρισαίος που κατηγορούσε τον τελώνη καταδικάστηκε, παρόλο που οι κατηγορίες του ήταν αληθινές. Τι λοιπόν, λένε μερικοί, αν κάποιος είναι θρασής και αχρίος, δεν πρέπει να τον διορθώνουμε ούτε να τον ελέγχουμε? Να τον ελέγχεις και να τον διορθώνεις, αλλά σύμφωνα με όσα είπα προηγουμένως. Αν όμως τον ελέγχεις κατηγορώντας τον, πρόσεξε μήπως μιμούμενος εκείνο το Φαρισαίο πάθει στα ίδια με αυτόν, γιατί από αυτή την πράξη δεν προέρχεται κανένα κέρδος. Ούτε για σένα που μιλάς, ούτε για εκείνον που ακούει, ούτε για αυτόν
που κατηγορείς. Αλλά μεν κατηγορούμενος γίνεται περισσότερο ανεδής, γιατί όσον καιρό μένει άγνωστος εξακολουθεί να ντρέπεται. Όταν όμως φανερωθεί και γίνει γνωστός, πετάει και το χαλινάρι της ντροπής. Αλλά και εκείνος που ακούει θα βλαβεί περισσότερο. Αν μάλιστα έχει συγκεντρώσει την προσοχή του στα κατορθώματά του, αυξάνει η υπερηφάνειά του όταν ακούει να κατηγορείται άλλος. Αν πάλι έχει πέσει σε αμαρτίες, γίνεται προθυμότερος στο να κάνει το κακό. Επιπλέον, αυτός που κακολογεί και σε εκείνον που ακούει θα δώσει κακή εντύπωση και το Θεό θα εξοργήσει περισσότερο εναντίον του. Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ τελείωσε αυτό το πολύ μεγάλο λήμα της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, ο έλεγχος. Τελείωσε όμως και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με το λήμα ελεημοσύνη. Μέχρι τότε όμως να είστε καλά. Χαίρετε. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.